Θα μπορούσαμε να πούμε συνοπτικά ότι έχουμε 25 χρόνια μεταναστευτικής πολιτικής, γιατί ουσιαστικά από το 1990 άρχισε το μεταναστευτικό ρεύμα στη χώρα μας. Έτσι μπορούμε να κάνουμε έναν πρόχειρο απολογισμό και να πούμε τα κύρια σημεία του, ότι στην Ελλάδα το μεταναστευτικό ήταν ένα μέσο πάντα για τις κυρίαρχες τάξεις για να παράγουν ιδεολογική υπεραξία. Περισσότερο τους ενδιέφερε να καλλιεργήσουν τον εθνικισμό, τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και λιγότερο να λύσουν προβλήματα που προέκυπταν. Προφανώς και ο τρόπος που ήθελαν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα ήταν η καταστολή. Από τους πρώτους νόμους και τα μέτρα που έλαβαν ήταν ένα πογκρόμ ενάντια στους μετανάστες και μια σειρά από μύθοι καλλιεργούνταν προκειμένου να δημιουργήσουν φόβο και διάφορες δυσιδαιμονίες στην κοινωνία, ότι οι μετανάστες είναι συνδεδεμένοι με το έγκλημα, οι μετανάστες είναι αυτοί από τους οποίους κινδυνεύουμε, είτε για τις δουλειές μας, είτε για τα ήθη και τα έθιμά μας. Βεβαίως, τα χρόνια περνούσαν, οι μετανάστες, κυρίως από τις ανατολικές χώρες, γιατί συνέπειψε χρονικά η κατάρρευση των σοσιαλιστικών χωρών, έφταναν στη χώρα μας, η ζωή των Ελλήνων άλλαζε, συμβιώνανε καλά, φτάσαμε σε μια οικονομική ανάπτυξη που ο καθένας και η καθεμιά μπορούσε να έχει έναν άνθρωπο στη δούλεψή του και να αισθάνεται καλύτερα και ανώτερος. Και φτάσαμε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στην προετοιμασία τους, που η ανάγκη εργατικών χεριών έκανε την παρουσία των μεταναστών να είναι επιθυμητή κλπ. Σε αυτές τις διαδικασίες, όμως, ποτέ δεν σταμάτησε η καταστολή, η παροχή νομιμοποίησης με το σταγανόμετρα, η προσβολή της αξιοπρέπειας των μεταναστών, η μαύρη εργασία και ένα σωρό ρατσιστικά φαινόμενα που προέκυπταν είτε αυθόρμητα από εργοδότες που δούλευαν οι άνθρωποι και δεν τους πλήρωναν και τους κατέδιδαν στην αστυνομία, είτε οργανωμένα. Η τελευταία νομιμοποίηση μαζικά έγινε το 2005 στη χώρα μας. Από τότε, στην ουσία, δεν έχει γίνει μια εκτεταμένη νομιμοποίηση. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην Ελλάδα 10 χρόνια χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να νομιμοποιηθούν και παράλληλα, με την έναρξη της κρίσης, υπάρχουν άνθρωποι που απονομιμοποιήθηκαν ενώ ήταν νόμιμοι, γιατί δεν είχαν τον απαιτούμενο αριθμό ενσύμων για να ανανεώσουν την άδεια παραμονής. Έτσι ζούμε σε ένα περίεργο φαινόμενο, όπου νόμιμοι, παράνομοι ή μη παράνομοι, αναμένοντας κάποιες διατάξεις που ενδεχομένως θα τους δώσουν την νομιμότητα, συνοστίζονται στο περιθώριο της ζωής, αναζητώντας μια ελπίδα για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Και ταυτόχρονα, την ίδια εποχή, παρατηρείται μια μεγάλη είσοδος και ένα μεγάλο προσφυγικό ρεύμα από τις χώρες που παράγουν πρόσφυγες, λόγω εμφυλίου πολέμου, λόγω πολέμων, λόγω μεγάλης βίας, λόγω ενόπλων σειράξεων, λόγω θρησκευτικών φανατισμών, και οι οποίοι αναζητούν ένα ασφαλές καταφύγιο στις χώρες της Ευρώπης, με είσοδο και πύλη εισόδου τη χώρα μας. Αυτή η κατάσταση, η οποία έχει δημιουργηθεί, τη γνωρίζουμε όλοι και βλέπουμε και πώς την αντιμετωπίζουν οι ηγεμονικές τάξεις που όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποίησαν, όπως είπα, το μεταναστευτικό και το προσφυγικό για να παράγουν ιδεολογική υπεραξία. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ και προεκλογικά το είχε υποσχεθεί, αλλά και από τη στιγμή που συγκρότησε η κυβέρνηση, έφτιαξε ένα αυτόνομο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Θεωρούσε όλα αυτά τα χρόνια ότι η ανυπαρξία μεταναστευτικής πολιτικής δημιουργούσε, παρόξενε τα προβλήματα, διέλυε την κοινωνία, τους δεσμούς αλληλεγγύης και καλλιεργούσε μια σειρά δυσιδαιμονίες που εμπόδιζαν μια κοινωνική συνοχή που ήταν απαραίτητη για να μπορέσει η κοινωνία να προχωρήσει μπροστά. Πράγματι, αυτό το Υπουργείο
είχε ως αρμοδιότητα μια γραμματεία που υπήρχε στο Υπουργείο Εσωτερικών που ονομαζόταν Γραμματεία Κοινωνικής Συνοχής και Πληθυσμού, που ασχολείται μόνο με τους νόμιμους μετανάστες. Αποφασίστηκε ότι έπρεπε αυτή η γραμματεία να ενσωματωθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και παράλληλα να πάρει την υπηρεσία ασύλου, την υπηρεσία πρώτης υποδοχής και την αρχή προσφυγών, που είναι ο δεύτερος βαθμός ασύλου, από την αστυνομία, που ήταν μέχρι τότε στις δικές της αρμοδιότητες, να δοθούν στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, οπότε μαζί με την Ιθαγένεια να αποτελέσει ένα συγκροτημένο Υπουργείο που θα έχει μια ενιαία στρατηγική για αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Πράγματι έτσι και έγινε, και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής μετά την όρκησή μου που έγινε 21 Μαρτίου, πολύ αργά γιατί έπρεπε να προηγηθούν όλα αυτά, ξεκίνησε τη δράση του κτλ. Πριν καν ορκιστώ, το πρώτο που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε ήταν τα κέντρα κράτησης. Ήταν γνωστό ότι τα κέντρα κράτησης ήταν μια ντροπή, μια βαρβαρότητα. Είχαμε καταγγελθεί για αυτά τα κέντρα κράτησης, όχι μόνο μέσα στη χώρα μας, αλλά και από ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Και επίσης μας είχαν επιβληθεί πρόστιμα συνολικά 1 εκατομμύριο από τα δικαστήρια, τα Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από ευρωπαϊκούς φορείς, για τις συνθήκες που επικρατούσαν εκεί, αλλά και για τη μεγάλη διάρκεια κράτησης που είχε φτάσει 18 μήνες και το 2014, με μία γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, την υπαριθμό 44 του 2014, ο χρόνος κράτησης έγινε αόριστος. Αυτό λοιπόν που ήταν το πρώτο μέλημά μας είναι να δούμε τι συμβαίνει στα κέντρα κράτησης, όπου και πράγματι, όχι ότι δεν τα ξέραμε, αλλά θέλαμε συγκεκριμένα στοιχεία. Βρήκαμε μέσα ανθρώπους που ήταν ετούντες άσυλο, που απαγορεύεται να κρατούνται μέσα στα κέντρα κράτησης. Βρήκαμε ασυνόδευτα ανήλικα, βρήκαμε ευάλωτες ομάδες, άρρωστους, ανθρώπους που είχαν υποστεί βασανιστήρια κλπ. Και βρήκαμε επίσης και αλλοδαπούς τρίτων χωρών, οι οποίοι είχαν απόφαση απέλασης, η οποία δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί. Και σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όταν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί απέλαση, χορηγεί στους αλλοδαπούς καθεστώς ανοχής και τους χορηγεί άδεια παραμονής στη χώρα. Πράγματι αυτό κάναμε, βγάλαμε τους ετούντες άσυλο χωρίς κανέναν όρο, τα ασυνόδευτα ανήλικα κάναμε μια μεγάλη καμπάνια για να βρούμε θέσεις εξενώνες ανηλίκων και τους ευάλωτους να μεταφερθούν σε δομές φιλοξενίας ή σε νοσοκομεία, και αυτούς που δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί η απέλασή τους, τους δώσαμε εξάμηνη προσωρινή άδεια παραμονής, το λεγόμενο καθεστώς ανοχής. Τότε ήταν η πρώτη αντίδραση, που δεν τόλμησαν βέβαια να την γενικεύσουν, απλώς άρχισαν να χλεβάζουν τα αποτελέσματα, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και να δείχνουν τα πούλμαν που άφηναν τους ανθρώπους στην Ομόνοια, πού θα πάνε αυτοί, πού θα σκοτώσουν, πού θα τρώνε, πού και πού. Βεβαίως σταμάτησαν εγκαίρως, βλέποντας το πώς χαιρετίζεται αυτή η απόφαση και από την κοινωνία αλλά και από την Ευρώπη. Η δεύτερη πρωτοβουλία μας ήταν να φτιάξουμε το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια, το οποίο είναι έτοιμο από τις 2 Απριλίου, αλλά δυστυχώς λόγω μεγάλης κυκλοφορίας νομοσχεδίων δεν έχει μπει ακόμα στη Βουλή. Αλλά πρόκειται να μπει κατόπιν υπόσχεσης από τη Γραμματεία της Κυβέρνησης το πρώτο 15ήμερο του Μάη. Άρα το περιμένουμε. Ήταν μια μεγάλη υπόσχεση που έχουμε δώσει ως κυβέρνηση για τα παιδιά δεύτερης γενιάς. Νομίζω ότι είναι ένα νομοσχέδιο που καλύπτει σχεδόν την πλειοψηφία των περιπτώσεων. Νομίζω θα μιλήσει και κάποιος άλλος ομιλητής για λεπτομέρειες. Δεν μένω σε αυτό. Η τρίτη περίπτωση ήταν μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο για την Ιθαγένεια να τακτοποιήσουμε και διάφορες περιπτώσεις που αφορούν στη νομιμοποίηση, νομιμότητα των μεταναστών που έχουν ταλαιπωρηθεί όλα αυτά τα χρόνια και που έχουν συμπληρώσει δεκαετή παραμονή στη χώρα, χωρίς να μπορούν να είναι νόμιμοι, και έτσι τροποποιούμε διάφορες διατάξεις από τον κώδικα μετανάστευσης.
Τέλος, και ενώ προσπαθούσαμε να μπούμε σε ένα προγραμματισμό για να φτιάξουμε τις δομές φιλοξενίας που έχουμε υποσχεθεί στην Ευρώπη, γιατί η προηγούμενη κυβέρνηση δεν είχε φτιάξει τίποτα για τους ετούντες άσυλο, άρχισε να γίνεται η μεγάλη ροή στα νησιά. Οπότε άρχισε και η μεγάλη επίθεση. Απελευθερώθηκαν όλα τα επιθετικά αυτά ιδεολογικά ένστικτα που είχαν κάπως κοντρολαριστεί τον προηγούμενο καιρό και άρχισε η μεγάλη επίθεση προς την κυβέρνηση ότι επειδή είναι οπαδός των ανοιχτών συνόρων, επειδή γενικώς είναι φίλοι προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, έκανε κάλεσμα προς τους Ήρους, ελάτε όλοι στην Ελλάδα, θα σας δώσουμε άσυλο, θα σας τα δώσουμε όλα, και έτσι αυτοί πήραν το μήνυμα και ήρθαν. Τώρα, ενώ οι στατιστικές έδειχναν ότι από τον Ιούλιο του 2014 υπήρχε αύξηση 380% της εισόδου των Σύρων προσφύγων στη χώρα μας, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε μεγάλη ροή επίσης προσφύγων προς την Ιταλία, όλα αυτά τα είχαν αγνοήσει και βεβαίως προχώρησαν σε αυτή την κλιμακούμενη επίθεση προκειμένου πραγματικά να αντιπολιτευτούν στην κυβέρνηση σε ένα σημαντικό ζήτημα που θεωρούν ότι έχουν την ιδεολογική ηγεμονία. Και εδώ θέλω να αναφερθώ παρενθετικά σε αυτό το ζήτημα και να πω ότι 25 χρόνια πραγματικά οι κυρίαρχες τάξεις πόνταραν πάρα πολύ στο μεταναστευτικό. Με τον κυρίαρχο λόγο τους, που ήταν ευθέως ρατσιστικός, δημιούργησαν όλες τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια της ξενοφοβίας και του ρατσισμού στην ελληνική κοινωνία. Παράπλευρα είχαν τη Χρυσή Αυγή, που με τον ίδιο λόγο έκανε τον ναζιστικό ακτιβισμό στους δρόμους, δολοφονώντας ανθρώπους και κάνοντας επιθέσεις. Τρίτον, με τη βιοπολιτική που χρησιμοποιούσε, όπου χρησιμοποιούσε τη γυμνή ζωή των μεταναστών και των προσφύγων, όχι μόνο για να τους επιτηρεί, να τους ελέγχει, να τους κρατά σε αυτά τα απαράδεκτα κέντρα κράτησης, αλλά και με τον πνιγμό τους να δημιουργεί διδακτικό έργο για όλους τους επόμενους. Όμως, παρόλα αυτά τα 25 χρόνια, πρέπει να πούμε με υπερηφάνεια ότι δεν έχουν καταφέρει, παρόλη αυτή το φρικτό μονότονο μονόλογο, όσα μπορούσαν. Και αυτό το αποδεικνύει ότι με το φαρμακονήσι, που ήταν ο μεγάλος πνιγμός που έγινε στη χώρα μας, ανεξαρτήτως αν δεν διαλευκάνθηκε ποτέ ποιος ευθυνόταν για αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κοινωνική συνένεση για τέτοιες βαρβαρότητες στη χώρα μας. Είδαμε πρόσφατα στο νησί της Γάβδου πώς υποδέχθηκαν οι 45 κάτοικοι 200 ανθρώπους, πώς έσφαξαν τα ζώα τους από τη Μεγάλη Πέμπτη που τα είχαν για το Πάσχα για να θρέψουν όλο αυτό τον κόσμο. Είδαμε στη Ρόδο πώς όλοι οι κάτοικοι πήγαν για να σώσουν τους πνιγμένους και κατάφεραν τελικά να πνιγούν μόνο 3. Πώς τους υιοθέτησε όλο το νησί. Πώς οι άνθρωποι μέσα σε αυτή την αντιφατικότητα των συναισθημάτων, της ξενοφοβίας αλλά ταυτόχρονα της προσφοράς, της συγκίνησης, φέρονται και προσπαθούν πραγματικά να υπερβούν τους εαυτούς τους. Πώς τα νησιά, ενώ δέχονται τρομερή πίεση, ενώ ζουν από τον τουρισμό, σε χρόνο ρεκόρ μαζεύουν ρούχα, μαζεύουν τρόφιμα και προσπαθούν να βοηθήσουν, ενώ ταυτόχρονα δυσανασχετούν. Και αυτό το κράμα ανθρωπισμού και απόγνωσης ταυτόχρονα λόγω της οικονομικής κρίσης δεν έχει σταθεροποιηθεί προς τη μεριά του ρατσισμού και γι' αυτό πραγματικά λυσάνε και προσπαθούν συνεχώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μαζί με τα συστημικά κόμματα να καλλιεργήσουν αυτό το φόβο και το μίσος προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Αντίθετα, εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να εφαρμόσουμε όλες τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα τις συνθήκες της διεθνής και της ευρωπαϊκές που θεωρούν τον πρόσφυγα ιερό πρόσωπο, γιατί είναι ένα πρόσωπο που έχει φύγει από μια διαλυμένη πατρίδα, που είναι αυτοεξόριστος, που δεν είναι επιλογή του να φύγει, να έρθει σε μια χώρα αφιλόξενη ή λιγότερο φιλόξενη ή οτιδήποτε άλλο,
αλλά φεύγει γιατί κινδυνεύει η ζωή του. Και το βλέμμα του είναι στραμμένο προς την πατρίδα του. Γι' αυτό και οι περισσότεροι δεν κάνουν καν αίτημα ασύλου. Προσπαθούν απλώς να βρουν ένα ασφαλές καταφύγιο για να γυρίσουν πίσω, γιατί ελπίζουν. Και όλα αυτά τα χρόνια, τα 5, που περιμέναν στους γειτονικούς καταβλισμούς, περιμέναν με την προσδοκία ότι θα τελειώσει ο πόλεμος και θα γυρίσουν πίσω στη Συρία. Και όσο τελειώνουν οι ελπίδες τους, τόσο γεμίζουν τα καράβια. Γιατί βλέπουν τώρα, πλέον, η πατρίδα τους όχι μόνο να διαλύεται, αλλά να πηγαίνουν εκεί και οι άλλοι, οι ISIS κλπ. Και να γίνονται τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα για αυτούς. Και απέναντι σε όλα αυτά, καλούμεθα εμείς με ελάχιστα υλικά μέσα να τους υποδεχτούμε με αξιοπρέπεια, να τους χορηγήσουμε άσυλο με δίκαιο και ταχύ τρόπο, ενώ έχουν καταρρεύσει όλες μας υπηρεσίες, γιατί δεν βρήκαμε καμία υποδομή. Ενώ οι αυξήσεις είχαν σημειωθεί από τον Ιούλιο του 2014. Και τώρα τρέχουμε και δεν φτάνουν. Ακούσατε τι αποφάσισαν η Ευρώπη και από τον Μιχάλη και από τη ΣΚΑ. Η Ευρώπη λοιπόν αποφάσισε για μια ακόμα φορά να μην ενδιαφερθεί για το ζήτημα. Αποφάσισε να ρίξει τις ευθύνες στους διακινητές. Γιατί οι διακινητές πάνε εκεί που υπάρχει ζήτηση. Και αυτοί συνεχίζουν τώρα να θέλουν να ελέγξουν το χρήμα των διακινητών. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όπου μαύρο χρήμα, κοιτάνε να το νομοποιήσουν. Αυτό. Για να ξεπεράσουν την κρίση. Έρχονται λοιπόν και αποφασίζουν κάτι απαράδεκτα μέτρα, πραγματικά, που όχι μόνο δεν θα λύσουν το πρόβλημα, αλλά θα το διονύσουν. Αυτή η μετακίνηση πληθυσμών είναι η μεγαλύτερη, όχι του 20ου αιώνα, ίσως κάποια στιγμή, γιατί θα συνεχιστεί αυτό και στον 21ο, να καταγραφεί ως η μεγαλύτερη μετακίνηση της ιστορίας. Είπε ο Μιχάλης ότι είναι 51,500 εκατομμύρια οι πρόσφυγες που είναι αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Είναι 236 εκατομμύρια οι μετανάστες που είναι σε όλο τον κόσμο. Αν σκεφτείτε αυτά τα νούμερα, στην Ευρώπη φτάνει ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό και κάνουν τόση φασαρία σαν να έχει γίνει η μεγαλύτερη επέλαση. Στην Αμερική, στην Ασία, παντού είναι κατακλυσμένοι από αυτά τα νούμερα. Και η Ευρώπη, αυτή η γυραιά, πλούσια Ευρώπη, διαμαρτύρεται, λες και τις κάνουν πόλεμο οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι, ειδικά οι Σύριοι, είναι τόσο μορφωμένοι που θα μπορούσαν να απορροφηθούν στην αγορά εργασίας των ευρωπαϊκών χωρών και να βοηθήσουν και στην ανάπτυξή της. Κι όμως αρνείται να δει το πρόβλημα. Και φαίνεται από αυτό ότι όταν η ηγεσία μιας υπήρου δεν είναι ικανή να απαντήσει στα προβλήματα του καιρού της, δείχνει πόσο ανίκανη είναι πραγματικά να δώσει λύση σε προβλήματα που ζητάμε κι εμείς σαν Έλληνες, όπως τη λιτότητα. Δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα του καιρού του. Τίποτα. Αρνούνται πεισματικά να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα. Απέναντι λοιπόν σε όλα αυτά, εμείς διεκδικήσαμε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο των Υπουργών Εσωτερικών που συμμετείχα εγώ και στο Συμβούλιο των Πρωθυπουργών που συμμετείχε ο Αλέξης Τσίπρας, ζητήσαμε αναλογική κατανομή προσφύγων και μεταναστών σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ζητήσαμε ανθρωπιστική βίζα που να μπορούν να δώσουν σε όλους τους πρόσφυγες τα προξενία που βρίσκονται και που βρίσκονται οι πρόσφυγες εκεί. Ζητήσαμε να όποιος αναγνωρίζεται πρόσφυγας να ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Να ισχύει για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Έτσι ξυλώνει το Δουβλίνο. Διότι αν κάποιος πάρει άσυλο και ισχύει το άσυλό του για όλες τις χώρες της Ευρώπης, δεν χρειάζεται να ζητήσεις καν κατάργηση ή αναθεώρηση του Δουβλίνου. Επίσης, ζητάμε μια γενναία χρηματοδότηση για να μπορέσουμε να έχουμε δομές φιλοξενίας για τους αιτούντες άσυλο, να έχουμε ένα σύστημα ασύλου που να δίνει άσυλο γρήγορα, το λεγόμενο fast track,
σε αυτούς που μπαίνουν στη χώρα μας και έχουν έγγραφα, όπως οι Σύριοι, ώστε να μπορούν γρήγορα να αποφασίσουν για την τύχη τους, τι θα κάνουν, θα μείνουν εδώ, θα ταξιδέψουν, οτιδήποτε άλλο θέλουν, θα βρουν δουλειά εδώ, θέλουν να αναζητήσουν δουλειά στην Ευρώπη. Επίσης, έχουμε ως μεγάλο πρόβλημα τα ασυνόδευτα ανήλικα. Είναι χιλιάδες παιδιά που έχουν χάσει τους γονείς τους, που μπήκαν σε άλλες βάρκες, που βρίσκονται αλλού και δεν μπορούμε να διεκπεραιώσουμε την οικογενειακή επανένωση, να εντοπίσουμε τους γονείς και να βρεθούν γρήγορα μαζί τους. Είναι κάτι απίστευτες γραφειοκρατικές διαδικασίες, αλλά και μέχρι να τους βρούμε. Θέλουμε δομές. Δεν υπάρχουν δομές φιλοξενίας ανηλίκων. Πρέπει αυτές να τις φτιάξουμε εμείς. Να φτιάξουμε τουλάχιστον 1.000 δομές για τα ανήλικα. Με τι λεφτά. Περιμένουμε αυτή τη χρηματοδότηση, την έκτακτη και την τακτική. Και όλα αυτά είναι ζητήματα που πρέπει να λυθούν το επόμενο εξάμηνο. Και ζητάμε τη βοήθεια. Και αντί να υπάρχουν οι τοπικές κοινωνίες που να μας βοηθήσουν, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες, όλοι θέλουν να μην έχουν τίποτα στην ευθύνη τους. Και τους λέμε, ζητάμε από την Ευρώπη αναλογική κατανομή. Δεν θα κάνουμε αναλογική κατανομή και στην Ελλάδα. Πρέπει όλα να τα υποστούν τα νησιά. Η υπηρετική Ελλάδα δεν πρέπει να αναλάβει ένα μερίδιο. Έχουμε λοιπόν κάνει ένα εθνικό σχέδιο, δεν είναι η ώρα τώρα να σας το αναπτύξω, προκειμένου να γίνει μια αναλογική κατανομή σε όλη την Ελλάδα, ώστε όλοι να έχουν ένα μερίδιο συνευθύνης των ανθρώπων αυτών που ήρθαν μέσα από τον πόλεμο να αναζητήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο. Έτσι με την ευκαιρία σας ζητώ και εσάς τη δική σας βοήθεια και σε επίπεδο υπεράσπισης αυτής της πολιτικής που λέει ότι η διάσωση είναι το πρώτο που πρέπει να κάνει μια χώρα που σέβεται τους ανθρώπους, που σέβεται την ανθρώπινη ζωή, που σέβεται τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες, που σέβεται πραγματικά την αγωνία των ανθρώπων να αναζητήσουν ένα ασφαλές καταφύγιο, για να μπορέσουμε μετά να προσφέρουμε τα εντελώς απαραίτητα στους ανθρώπους αυτούς, γιατί οι άλλοι που αντιπαρατίθενται απέναντί μας λένε ότι αν τους δώσεις τροφή, τους δώσεις στέγη, τους δώσεις άσυλο, θα έρθουν όλοι στην Ελλάδα. Λες και αυτό περιμένανε, να τους δώσουμε τροφή και στέγη για να έρθουν στην Ελλάδα. Δηλαδή τα στοιχειώδη που προσφέρει όλη η Ευρώπη, όλος ο πολιτισμένος κόσμος, ακόμα και οι πιο φτωχές χώρες, τους καταβλισμούς, για να κάνουν το καθήκον τους απέναντι σε όλους αυτούς που έχουμε συνευθύνη για τους πολέμους και για τη συμμετοχή των χωρών μας αυτές, αλλά και για την αδιαφορία μας και την ανοχή μας απέναντι στα παγκόσμια ζητήματα που εξελίσσονται γύρω μας, ποτέ χωρίς να αναρωτιόμαστε ποτέ γιατί. Σας ευχαριστώ πολύ.